στα σενάρια για το ποιον ή ποιαν θα υποδείξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Εκεί έχουμε ενδιαφέροντα σενάρια. Ο Νίκος Ελευθερόγλου έχει όλο το ρεπορτάζ, σπαρταριστό ρεπορτάζ και παρασκήνιο. Πάμε σιγά σιγά να δούμε τι γίνεται. Φαίνεται, κυρίες και κύριοι, ότι είναι σχεδόν προεξοφλημένο ότι η κυρία Σαγκλαροπούλου δεν θα κάνει δεύτερη θητεία στην Ηρώδου Αττικού, εκτός κι αν ο κύριος Μητσοτάκης το φυλάει για έκπληξη. Αν πάντως δεν κάνει, τότε έχουν πέσει πολύ πολύ συγκεκριμένα σενάρια στο τραπέζι, Νίκο, έτσι. Ναι, να πούμε πρώτα απ' όλα ότι ο κ. Μητσοτάκης θέλει να το πάει όσο το δυνατόν πιο πίσω. Mm-hmm. Αλλά το θέμα έχει ανοίξει. Ναι. Όλοι θεωρούν δεδομένο αυτό που πες και εσύ και σωστά επισήμανες, ότι η κυρία Σακελαροπούλου δύσκολα θα κάνει δεύτερη θητεία. Θα είχε φανεί αν ο κ. Μητσοτάκης το σκέφτεται ή το σκοπεύει σε μια από τις πολλές ερωτήσεις που δέχτηκε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, αλλά και μετά σε συνεντεύξεις. Θα έλεγε ότι έχουμε πρώτη δημοκρατία συνεχίσει. Ναι. Αλλά όσο και άκομψο αν είναι για την κυρία Σακελαροπούλου, το θέμα έχει ανοίξει. Υπάρχουν πρόσωπα τα οποία ήδη ακούγονται. Το καθένα έχει τα σύν και τα πλήν του και μπορούμε να τα δούμε και να τα συζητήσουμε. Πάμε λοιπόν να δούμε την κάρτα, παρακαλώ. Λοιπόν, ο πρόεδρος της Βουλής. Αν προσπαθήσουμε να αποκωδικοποιήσουμε αυτό που ο κ. Μητσοτάκης στην τελευταία του συνέντευξη, ότι θα πάει σε μια θεσμική επιλογή, φαίνεται ότι ο κ. Στασούλας συγκεντρώνει πολλά από τα χαρακτηριστικά. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πρόεδρος της Βουλής, ένας άνθρωπος που προέρχεται από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας, άρα δεν θα έχει ένταση μέσα στην κοινοβουλευτική του ομάδα. Θεωρείται κλασικός κεντροδεξιός, δεξιός πολιτικός, προέρχεται από την ομάδα των Αβεροφικών, άρα έχει καθαρό στίγμα. Και πολύ δύσκολα οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα τον καταψηφίσουν. Το μόνο ερώτημα που κρατάω είναι αν ο κ. Σαμαράς, παρά τους φιλικούς δεσμούς με τον κ. Τασούλα, τον ψηφίσει ή όχι. Θα είναι μια ανώδυνη, αν θέλουμε, επιλογή που δεν θα δημιουργήσει προβλήματα στον κ. Μητσοτάκη, δηλαδή δεν θα δημιουργηθεί στην Ρόδο του Αττικού ένας πολιτικός πόλος. Ναι. Θα είναι μια προεδρία διαχειρίσιμη για τον κ. Μητσοτάκη, αλλά δεν θα αφήνει το στίγμα, να πάμε και το αρνητικό του, αυτού που λέμε ότι συνήθως τα κυβερνώντα κόμματα επιλέγουν κάποιον από τον άλλο χώρο. Ναι. Θα είναι μια επιλογή που θα είναι στενά κομματική με βάση τη δυνατότητα που του δίνει η αλλαγή του συντάγματος. Γιάννης Τουρνάρας. Ο κ. Τουρνάρας βγήκε σύνταξη, όχι από Διοικητής Τράπεζας Ελλάδος, αλλά ως καθηγητής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου. Έπιασε το όριο της ηλικίας, ένα πρόσωπο που έχει διατελέσει υπουργός. Αν θέλει λοιπόν να ρίξει μια γέφυρα σε ένα κομμάτι που αφορά αυτό που λέμε εξυγχρονιστικό Πασόκ, είναι ένα πρόσωπο που θα το ικανοποιήσει μια τέτοια επιλογή. Θα έχει ίσως αντιδράσει στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας ή μια τέτοια επιλογή. Θα έχει ενδιαφέρον αν ο κ. Μητσοτάκης κάνει την κίνηση επιλέγοντας τον κ. Στουρνάρα με τα ρίσκα που μπορεί να έχει ή με το μήνυμα που θέλει να στείλει ο ίδιος. Λοιπόν, πάμε να δούμε και το τρίτο πρόσωπο, παρακαλώ. Πάμε να δούμε την κάρτα. Λοιπόν, Ευάγγελος Βενιζέλος. Ναι, θα είναι ένα πρόσωπο που κατά τη γνώμη μου, τουλάχιστον αν και διετέλεσε αντιπρόεδρος κυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία ως συμμετέχουν σε αυτή από το ΠΑΣΟΚ, δεν θα είναι ένα πρόσωπο που θα ψηφιστεί εύκολα από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και δει από τα πρόσωπα αυτά που λέμε του καραμαλικού μπλοκ της λαϊκής δεξιάς. Ναι. Παρά το ότι συγκυβέρνησε, παρά το ότι ο κ. Σαμαράς τον έχει σε εκτίμηση, παρόλο που αρκετοί στη Νέα Δημοκρατία λένε κατάλογοι για τον κύριο Βενιζέλο, παρόλο που θα στριμωχτεί πιθανότητα το ΠΑΣΟΚ με μια τέτοια επιλογή, εάν θα υπάρχουν αντιδράσεις, θα υπάρχουν εκ μέρους των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα. Και Νίκος Δένδιας. Ναι, ένα σενάριο το οποίο έπεσε τον τελευταίο καιρό. Ήταν το πρόσωπο που έπεσε τελευταία στο τραπέζι. Θεωρώ ότι δεν έχει πολλές πιθανότητες, αν ρωτάς την προσωπική μου εκτίμηση. Θα περάσει σίγουρα από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, δεν θα έχει αντίρρηση κανείς. Δεν ξέρω αν θα περάσει από βουλευτές ΠΑΣΟΚ ΣΥΡΙΖΑ. Ίσως κάποιοι δεξιά, μικρά δεξιά κόμματα να τον στηρίξουν. Δύσκολο το θεωρώ και αυτό ρίσκο, γιατί θέλουν να σηματοδοτήσουν αλλαγή πορείας από τον κύριο Μητσοτάκη. Ο ίδιος βέβαια θεωρώ ότι δεν φαντάζει τον εαυτό του στην Προεδρία της Δημοκρατίας φορώντας τις παντόφλες ενός απόστατου πολιτικού. Θέλει κάποια στιγμή, ανοίξει θέμα, να διεκδικήσει την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα. Και κυρίως μια τέτοια επιλογή θα δημιουργήσει ένα πόλο, πολιτικό πόλο πλέον, στην Ρόδο του Αττικού. Κάτι που δεν θέλει ο κύριος Μητσοτάκης. Μάλιστα. Λοιπόν. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Η συζήτηση βεβαίως συνεχίζεται. Η Μαγκηδούς είναι εδώ. Και ποιος είναι στη σύνδεσή μας? Γιώργος Λακόπουλος. Τον διαβάζετε στο iDeals. Πολιτικός αναλυτής, συνάδελφος. Γεια σου, Γιώργο. Γεια σου, Γιώργο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, Γιώργο. Τι ωραία που τα μας ταξίγησε ο Νίκος. Τι ωραία που τα έκανε. Εννοείται. Τι ρεπορτάζ να φανταστείτε. Σταθερή αξία. Να δούμε τι εξηγεί ο κ. Μητσοτάκης. Και τι προβλήματα έχει η συμπολίτευση της χώρας. Δηλαδή, είναι πρώτη φορά που πραγματικά η συμπολίτευση της χώρας έχει λιγότερα προβλήματα, λιγότερες έντασης προβλήματα από την εξωματική αντιπολίτευση. Λοιπόν, για να πάρουμε το σχόλιο του Γιώργου Λακόπουλου. Επί ποιου θέματος? Προεδρία της Δημοκρατίας, σενάρια,
Ένας αναβρασμός επί του θέματος στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Προχθές ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης να διαμηνύει στον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι δεν πρέπει να έχει χαρακτήρα ψήφου εμπιστοσύνης η συγκεκριμένη ψηφοφορία και να του υπενθυμίζει ότι και ο ίδιος είχε διαφοροποιηθεί καταψηφίζοντας τον κύριο Παυλόπουλο. Νομίζω ότι όλα αυτά είναι σε κουβέντα να βρισκόμαστε. Κατά την γνώμη μου, κανένα από αυτά δεν έχει πραγματική βάση. Mm-hmm. Δεν γνωρίζω αν ο κ. Μητσοτάκης, και δεν μπορώ να γνωρίζω αν ο κ. Μητσοτάκης έχει αποφασίσει τι θα κάνει ή πού προσανατολίζεται. Από την πείρα μου μπορώ να πω ότι τα ονόματα που πέφτουν τόσο νωρίς στο τραπέζι πέφτουν για να καούνε. Θεωρώ ότι κανένα από τα τέσσερα αυτά ονόματα που συζητήθηκαν προηγουμένως δεν θα μπορέσει να ικανοποιήσει τις προϋποθέσεις που θα έχει εκείνη τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία σε σχέση και με τις επιδιώξεις του κ. Μητσοτάκη, αλλά και σε σχέση με τις αντιλήψεις που φαίνεται να διαμορφώνονται στο ιστορικό της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στον κ. Μητσοτάκη. Νομίζω πως είναι πολύ δύσκολο να ικανοποιηθεί ένα αίτημα ο επόμενος πρόεδρος της Δημοκρατίας να προέρχεται από το κυβερνών κόμμα, να κλείσει δηλαδή το κύκλωμα εξουσίας. Νομίζω ότι προσωπικά ο κ. Μητσοτάκης με βάση τις φιλοδοξίες και τις αντιλήψεις που δείχνει να έχει για το πολιτικό του στίγμα και το πολιτικό του έτσι, το πολιτικό πλαίσιο στο οποίο θέλει να κινείται, ότι είναι κεντρός, ότι είναι, προέρχεται από το βενεζουελισμό κλπ. Νομίζω δεν θα το έκανε ποτέ. Είναι έξω από την κουλτούρα του, είναι έξω από αυτό που θέλει να είναι. Ναι. Και οπότε είναι μια σύντηση αυτή που γίνεται για λόγους εσωκομματικούς περισσότερο παρά επειδή υπάρχει κάποια βάση. Τώρα, είναι πολύ, πολύ δύσκολο να βρεθεί ένα πρόσωπο το οποίο όπως είναι σήμερα τα κόμματα, όπως είναι για το ΣΥΡΙΖΑ δεν συζητώ. Έτσι, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν νομίζω ότι εάν τεθεί θέμα ποιον θα ψηφίσει για πρόεδρο της Δημοκρατίας θα προλάβει να το πει προτού γίνει η εκλογή του πρόεδρου της Δημοκρατίας. Και είναι κατάσταση που σηκώνει τα χέρια κανείς, δεν μπορεί να μιλήσει και δεν θα συμφωνήσω καθόλου με το θέμα που έθεσε ο Νίκος προηγουμένως ότι ο Κασελάκης έθεσε θέμα πολιτιακό. Τίποτα δεν έθεσε. Ο Κασελάκης είπε μία παπάντζα σαν αυτές που λέει συνέχεια και είναι υπερβολή. Τώρα καθόμαστε να συζητάμε αν ο Κασελάκης σκοπεύει να καταλύσει το πολίτευμα. Λοιπόν, ας το καταλύσει αν αυτή είναι η πρόθεσή του. Δεν νομίζω ότι έχουν βάσει αυτά. Τώρα, νομίζω όμως και το ΠΑΣΟΚ θα έχει πια αξιώσεις, καθώς θα πλησιάζουμε άλλωστε και στην ιδέα των πρόωρων εκλογών, δεν θέλω να πω σε πρόωρες εκλογές, θα έχει αξιώσεις τις οποίες δεν ξέρω αν ο κ. Μητσοτάκης μπορεί να ικανοποιήσει σε σχέση με αυτούς τους καινούργιους μουστερίδες, θα μου επιτρέψουν οι κύριοι και ο κ. Καραμαλής και ο κ. Σαμαράς τη φράση, το λέω με αγάπη, που διεκδικούν ρόλο στις αποφάσεις του. Γιατί αυτό που τίθεται πλέον στη Νέα Δημοκρατία δεν είναι αν η μία επιλογή είναι ορθή ή όχι για την ίδια, για το κόμμα, για την κυβέρνηση, για την προοπτική του, αλλά τίθεται ένα ζήτημα συνδιαχείρισης κάποιων μεγάλων αποφάσεων. Και δεν ξέρω αν ο Νίκος θα προσπεύσει να με διαψεύσει. Έχω την αίσθηση ότι ρόλος το ίδιο έχουν και μεγάλα μηδιακά συγκροτήματα, έχουν κέντρα, στο πω έτσι, εκτός πολιτικής, που έχουν συνδεθεί με τον κύριο Μητσοτάκη από την πρώτη στιγμή της ανάδειξής του στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, έχουν συνδεθεί στην προσπάθειά του να γίνει πρωθυπουργός, έχουν συνδεθεί στη στήριξή του όλα αυτά τα χρόνια παρά τις ενίοτε εκτροματικές επιλογές που έχει κάνει και όλα αυτά που βαρύνουν τις κυβερνήσεις του. Νομίζω δηλαδή ότι είναι ένας πολυπαραγοντικός πόλεμος αυτός, μια πολυπαραγοντική διένεξη, η οποία δεν νομίζω ότι έχει σχέση με κανένα από τα πρόσωπα που συζητήσαμε. Δεν ξέρω αν ο κ. Στασούλας τώρα μπορεί να κάνει τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και για ποιο λόγο να τον κάνει. Ο κ. Βενιζέλος είναι, που έχει μια επάρκεια αναγνωρισμένη, είναι πρόσωπο το οποίο δεν θα δεχόταν στην Δημοκρατία τουλάχιστον η μισή, από ό,τι μπορώ να καταλάβω και από την εμπειρία που έχω από τις αντιδράσεις αυτού του χώρου. Ο κύριος Δέλγιας είναι αστείο να συζητάμε ότι θα μπορούσε να δεχθεί ποτέ να πάει να δίνει σπατάκια στους ευζώνους, για πάση περιπτώσει, και μάλιστα αν πρόκειται ο κύριος Μητσοτάκης να παραμείνει μέχρι το τέλος της τετραετίας στη θέση του. Νομίζω πως ένας πολιτικός με φιλοδοξίες δεν θα μπορούσε ποτέ να πάει σε έναν ρόλο απόλυτης περιθυροποίησης της προεδρικής δραστηριότητας, που δεν μπορεί να ασκήσει ούτε καν το δικαίωμα λόγου, γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι η κυρία Σακελλαροπούλου δεν είχε την ευχέρεια να πει αυτό που ήθελε κάθε φορά, ίσως επειδή στις αρχές κάποια από αυτά που είπε
ή κάποια από αυτά που έκανε δεν ήταν συμβατά ούτε όχι με την κυβερνητική πολιτική, δεν ήταν συμβατά με το Ρόδης και με τα, ακόμα και με το πρωτόκολλο. Δηλαδή τώρα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να συζητάει επίσης όρις με ένα ξένο πρέσβη, ας πούμε, δεν συνηθίζεται. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, νομίζω πως είναι μια συζήτηση που ελκύει την δημοσιότητα, συνεπώς ελκύει και τους δημοσιογράφους και εμάς όλοι το συζητάμε. Mm-hmm. Αλλά αν θέλετε την προσωπική μου γνώμη, όλο αυτό που συζητάμε είναι κενό. Δεν έχει τίποτε μέσα και νομίζω ότι μάλλον θα εκπλαγούμε στο τέλος, παρά θα έχουμε κάποια εξέλιξη που θα είναι στα προβλέψιμα, θα είναι σε αυτά που έχουμε ήδη συζητήσει. Πάντως, ό,τι και να λέει πια το Σύνταγμα και όσο και αν έχει αποσυνδεθεί από τη διάλυση της Βουλής η προεδρική εκλογή, δεν είναι απλό πολιτικά να πάρει έστω και μία ψήφο, ενώ γαλάζια, δεν μιλάω τώρα για όσους και όσες ενδεχομένως ψηφίσουν από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, να πάρει έστω και μία ψήφο λιγότερη από τις ψήφους που έχει ως δεδηλωμένη εμπιστοσύνη της Βουλής. Σύμφωνοι, αλλά δεν είμαι βέβαιος όμως ότι ο κ. Μητσοτάκης είναι σε θέση, επιτρέψτε μου που το λέω κάπως έτσι χοντροειδώς, ναι, ή κάπως παράδοξα, είναι σε θέση να εκλέξει πρόεδρο Δημοκρατίας. Γιατί? Τι εννοείς? Γιατί έχουμε ένα κεκτημένο πλέον, πόσων πρόεδρων είναι, 4, πόσοι έχουν βγει, με πολύ μεγάλες πλειοψηφίες. Αυτή τη στιγμή το ενδεχόμενο μεγάλης πλειοψηφίας δεν διαφαίνεται. Γιατί αν ο κ. Μητσοτάκης κάνει ένα άνοιγμα που θα ικανοποιήσει ή κάνει μια επιλογή που θα ικανοποιήσει ένα ή δύο ή δεν ξέρω πόσα κόμματα της αντιπολίτευσης, είναι προφανές ότι αυτό δεν θα ικανοποιήσει για διάφορους λόγους ένα μεγάλο κομμάτι από το εσωτερικό του κόμματός του. Και δεν νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός θα θέλει να πάει σε μια εκλογή ανώτατου άρχοντα, ρυθμιστή του πολιτεύματος, και να χάσει και να το χειριστεί όπως χειρίστηκε το θέμα του γάμου των ομόφυλων, κ. Μητσοτάκης, που είπε στους βουλευτές τους, άμα θέλετε μην ψηφίζετε, δεν υπάρχει θέμα. Υπάρχει και παραϋπάρχει. Ούτε η προσωπική του περίπτωση που διαφώνησε όπως διαφώνησε για την υποψηφιότητα Παυλόπουλου μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε τόσο μεγάλη έκθεση. Αυτή είναι μια κατεξαίρεση στην κατάσταση, η οποία δεν έπαιζε κανένα ρόλο, δεν έδινε και πολύ μεγάλη σημασία κανείς εκείνη την εποχή. Θέλω να σας θυμίσω τι ψηφίζει και τι δεν ψηφίζει ο κ. Μητσοτάκης. Του έδωσε ο κ. Σαμαράς την ευχέρεια να διαφοροποιηθεί, προφανώς εικάζοντας ότι φτιάχνει το προφίλ του, ξέρω, για την εκλογική του περιφέρεια ή για οτιδήποτε άλλο. Δεν ήταν σημαντικό θέμα όταν 260 τόσοι βουλευτές ψήφισαν τον κύριο Παυλόπουλο. Δεν ήταν σημαντικό θέμα αν ένας από τη Νέα Δημοκρατία δεν τον ψήφισε. Τώρα δεν είναι έτσι τα πράγματα. Τώρα η Νέα Δημοκρατία, εάν πάει. Ο ένας ήταν ο Μητσοτάκης, δεν ήταν οποιοδήποτε βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Τι ήταν, ένας βουλευτής ήταν. Ναι. Τι ήταν. Και φέρει μάλιστα ένα όνομα με το ιστορικό βάρος που φέρει. Ένας βουλευτής, το έκανε ένας βουλευτής, ο οποίος ακόμη ήταν επί της κληρονομικής αυτής κρεμάμερος. Δεν είχε εγώ λέω ότι είχε ο κ. Μητσοτάκης αυτά που είδαμε στη συνέχεια. Ότι εγώ θα το σε 6 μήνες μετά εξελέγει αρχηγός. Δεν αρχηγός, το λέω. Άρα λοιπόν δεν ήταν τυχαία επιλογή. Και δεύτερον, θα σου θυμίσω την εκλογή σε Ατζετάκη. 151 με τα έχουμε ψηφοδέλτια. Έχουμε περιπετειούλες σε θέματα προεδρίας που σηματοδότησαν αλλαγές. Κωνσταντίνος Καραμαλής το 90 με 151 μετά τις εκλογές. Δεν είναι καθόλου έτσι. Η εκλογή σε Ατζετάκη έγινε σε μια πολιτικά φορτισμένη ατμόσφαιρα, σε βαθμό που ευχόμαστε να μην μας ξανασυμβεί αυτό. Εάν πρόκειται να εκλέξουμε πρόεδρο στις συνθήκες που εξελέγει ο Σαρτζετάκης για πάρα πολλούς λόγους, ένας από αυτούς, κάποιοι από αυτούς κινούσαν από τη Νέα Δημοκρατία επειδή ο Ανδρέας Παπαδόρου έκανε την ιεροσυλία να μην προτείνει τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, για τον οποίο άφηνε κατά κάποιο τρόπο, εγώ έκανα ρεπορτάζ τότε, έτσι. Δεν νομίζω ότι άφηνε και πολύ. Σε μια κάποια στιγμή είπε σε ένα δημοσιογράφο, σε μια έτσι, ανοιχτή ελεύθερη κουβέντα, ότι βλέπετε κανένα καλύτερο. Θέλω να πω δηλαδή ότι τον είχε διαβεβαιώσει ότι θα τον ξαναπροτείνει και βέβαια ενθυμούμαστε αυτό, όλοι ιστορικά τουλάχιστον τον Γιώργο Κουρί, Θεός χωρέστον, ο οποίος πήγε με τα τηλεγραφήματα και τα υπόλοιπα στον Παπανδρέου. Αυτά δεν τα έχουν διαψευστεί. Για διαβεβαίωση δεν μίλησε ούτε ο ίδιος ο Καραμαλής. Ο Καραμαλής μίλησε για αυτή την προσλαμβάνουσα από όλους εντύπωση ότι αυτό θα είναι η επιλογή Παπανδρέου. Εν πάση περιπτώσει, δεν μιλάω γι' αυτό. Μιλάω για μια συνθήκη η οποία καλό είναι να μην ξανασυμβεί στο πολιτικό σύστημα. Ούτε σε ό,τι αφορά τις συμπεριφορές των κομμάτων, ούτε σε ό,τι αφορά αυτά που είδαμε στη Βουλή εκείνη την περίοδο. Και δεν ξανασυνέβη εξάλλου. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να γίνεται τώρα. Νομίζω δηλαδή ότι είναι ένας γρίφος
ο οποίος δεν είναι εύκολο να λυθεί από το κυβερνών κόμμα αυτή τη στιγμή το θέμα της Προεδρίας της Δημοκρατίας. Ταυτόχρονα όμως, αν μετά από τόσα χρόνια διακυβέρνησης, πόσα θα έχουν συμπληρωθεί, τα 6, 6,5, 7, πόσα θα είναι, από τον κύριο Μητσοτάκη, και από τα οποία τα 5 είχαμε μία αντιμετώπιση του θεσμού που δεν του έδινε και πολύ μεγάλο αέρα. Πολύ λίγη σημασία θα έχει ποιος ακριβώς θα είναι πρόεδρος Δημοκρατίας και εν πάση περιπτώσει θα βρεθεί κάποια λύση, ας μου επιτραπεί η έκφραση, σε ένα χαμηλό επίπεδο. Ένα πρόσωπο το οποίο θα επιτρέπει σε όλους να διεκδικούν ότι έχουν και αυτοί μια συμμετοχή, μια εμπλοκή, θα προκριθεί τελικά για να τηρηθεί το κεκτημένο. Διότι αν δεν τηρηθεί το κεκτημένο, αν πάμε, η περίπτωση Καραμαλή είναι μια άλλη περίπτωση. Η περίπτωση Καραμαλή εξελέγει σε μια χρονική στιγμή που επίσης ήταν πολύ βάρβαρα τα πράγματα στον πολιτικό βίο, που είχαν προκληθεί τρεις εκλογικές αναμετρήσεις και εν πάση περιπτώσει έπρεπε να εκλεγεί έστω και έτσι. Υπάρχει, λέει, κατά τη γνώμη σου, Γιώργο, πρόσωπο που θα το στηρίξει η αντιπολίτευση σε αυτή τη φάση, λένε θα δώσει στον κύριο Μητσοτάκη? Εγώ λέω, επιλέγει ένα πρόσωπο αυτό όπως το περιγράφεις εσύ, χαμηλής παρεμβατικότητας ή οτιδήποτε άλλο. Θα ψηφίσει σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ στην κατάσταση που είναι ή το ΠΑΣΟΚ με ένα νέο αρχηγό? Μια επιλογή του κ. Μητσοτάκη. Για το ΣΥΡΙΖΑ είπα τη γνώμη. Για το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, βουλευτές έχει όμως. Και για τα δύο θέση. Κόμματα πρέπει. Γιώργο, συγγνώμη, αλλά ακούσαμε στη ΔΕΘ. Ακούσαμε στη ΔΕΘ ότι υπάρχει. Τον κύριο Παπά. Από τον Νίκο Παπά. Ακούσαμε ένα αίτημα. Μέχρι την άνοιξη ο κύριο Παπά μπορεί να μην είναι καν στο ΣΥΡΙΖΑ. Ωραία. Ωστόσο, επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ. Για τα δύο κόμματα δεν μπορούμε να προεξοφλήσουμε κάτι από τη στιγμή που δεν βλέπουμε πού θα καθίσει η μπύλια της ηγεσίας τους. Mm-hmm. Γιατί όσο να είναι, θεωρείται, καλός ή κακός, προνομία της ηγεσίας να προτείνει ή να συμφωνήσει με μια άλλη πρόταση σε αυτό το θέμα. Έτσι. Το ίδιο ισχύει και για το ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm. Νομίζω όμως ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έχει κανένα λόγο, ή εκτός αν τα πράγματα μέχρι τότε εξελιχθούν έτσι, που το ΠΑΣΟΚ θα έχει λόγους συγκεκριμένους, δηλαδή εάν. Μέχρι τότε ο ΣΥΡΙΖΑ διασπαστεί και κανονικά τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει, ναι, το ΠΑΣΟΚ, ειδικά αν είναι και ο κ. Ανδρουλάκης στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, δεν λαμβάνουμε γιατί ο κ. Ανδρουλάκης ή το ΠΑΣΟΚ θα συμφωνήσει με την κυβέρνηση στην οποία θα καταλογίζει τα μέρη για όσα μέχρι τότε και θα έχει δίκιο στα περισσότερα. Γιατί θα πρέπει να συμφωνήσει? Δεν θα συμφωνήσει. Μάλιστα. Θα επιχειρήσει, λοιπόν, δηλαδή αν θεωρήσει δηλαδή ότι είναι ώρα είτε να στριμώξει την κυβέρνηση στο να χρεωθεί μια μονοκομματική, αν θέλεις να το πω έτσι, επιλογή, ανάδειξη πρόεδρο δημοκρατίας, ή να πάει και σε εκλογές, γιατί να το κάνει? Δηλαδή είναι ένας γρίφος αυτός που δεν έχει λύση, και ο λόγος για τον οποίο δεν έχει λύση δεν είναι η κατάσταση μόνο στα άλλα κόμματα, που είναι και αυτό το πρόβλημα, αλλά είναι και η κατάσταση στην κυβερνώσα παράταξη. Είναι και η κατάσταση στη Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή, όπου είναι περίεργο, και μια φράση και τελειώνω, είναι παράδοξο, εγώ τουλάχιστον δεν το θυμάμαι, είμαι μεγαλύτερος από όλους σας, δεν το θυμάμαι ποτέ αυτό, με τόση ένταση, με τόση αιμονή και με τόσο συντεταγμένο τρόπο βουλευτές του κόμματος να θέτουν τόσο εγκαίρως και με τέτοια ένταση. Έχουμε και στις συνεδρίες της κοινωνικής ομάδας κάποιοι βουλευτές. Εμείς δεν θα ψηφίσουμε αν φέρεις αυτόν ή αν φέρεις τον άλλον. Υπήρχε μια αντίδραση κυρίως με τον Μακαρίτο Βαγγέλη Γιαννόπουλο το 1985 στην περίπτωση Καραμαλή, αλλά σταμάταγε εκεί. Ναι. Άλλοι βουλευτές περιμένανε. Εδώ υπάρχει μια συντεταγμένη ομαδική αντίδραση απέναντι σε φημολογούμενες, έτσι, χωρίς ο Πρωθυπουργός να έχει ανοίξει τα χαρτιά του, επιλογές. Αυτό δείχνει πρόβλημα. Δείχνει εσωτερική, έτσι, αστάθεια. Δείχνει αβεβαιότητα. Και αυτό σωστά θα παίξει ρόλο στις τελικές επιλογές. Μάλιστα. Γιώργο Λακόπουλο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τον χρόνο και τις επισημάνσεις. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Θα κλείσουμε με μία είδηση της τελευταίας στιγμής. Έχουμε